τελικό νιώθεις έτοιμος. Για ποιο πράγμα? Κοιτάς τον εαυτό σου. Δεν μπορώ να με δω δυστυχώς, αλλά... Σε βλέπω να είναι άλλη. Καθόλου βαμμένος, πολύ φυσικός, no filter, no make-up. Καλό μεσημεράκι. Καλό μεσημεράκι. Πώς σου ήρθε ο τίτλος? Στο μεσημέρι τα λέω. Έγινε. Πολύ ωραία. Ο τίτλος ήρθε γιατί θέλαμε να βρούμε ένα τίτλο και γιατί το έλεγα πέρσι πολύ. Ήταν δηλαδή μία από τις ατάκες που λέγαμε πολύ στο «Για την παρέα». Πες μου λίγο για την χρωματική σου αυτή πανδεσία, μόβρος. Η παλέτα ανεβαίνει ροδακινή, γίνεται μπορντό, καταλαβαίνεις, υπάρχει άσπρο παπούτσι. Φυσικά είναι πολύ συνδυασμένο, είναι όλα μετά από πάρα πολύ σκέψη, ατελείωτα meetings, τηλέφωνα, FaceTimes, mail, κόντρα mail. Οπότε βγήκαμε σε αυτή την απόφαση, πολύ χαρούμενοι. Φέτος τι θα δούμε στο καλό μεσημεράκι που δεν έχουμε δει από τον Νίκο Μουτσινά? Τι λες? Τίποτα. Τα έχετε δει όλα. Δεν έχω δείξει μόνο σπλήνα και σηκώτη. Θα δείτε την εκπομπή που υπήρχε, την ίδια εκπομπή δηλαδή, με κάποιες έτσι, 2-3 πινελίτσες, χωρίς να αλλάζει το... Ναι. Χωρίς να αλλάζει το βασικό πράγμα όλο, αλλά απλά θα προσθέσουμε 1-2 καινούργια, ξέρεις, αυτό για το φρεσκάρισμα. Κάποιος καλεσμένος που πέρσι προσπάθησες και φέτος θέλεις να έρθει? Ο Λιάγκας. Κατάλαβες. Αυτό. Είμαι ο Γκέι. Αυτόν προσπάθησα και δεν ήρθε. Άρα τώρα θα έρθει. Είσαι νομεράκιας? Όχι με το βαθμό που ρωτάς, γιατί καταλαβαίνω, σε βλέπω στα μάτια με την τρέλα. Όχι, δεν υπάρχει αυτή η τρέλα, αλλά παρακολουθώ να μην ξέρω. Δηλαδή, άμα κάνεις εξετάσεις αίματος, δηλαδή τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Άρα και εγώ σε αυτόν τον τρόπο. Τσεκάρω τι γίνεται, αλλά όχι με πανικό. Με τα χρώματα εδώ πώς τα πας, γιατί σήμερα θα σε λούσουνε. Περιμένω πώς και πώς. Colorful days. Τι εύχεσαι στον εαυτό σου για τη νέα σεζόν, για τη χρονιά που έχεις να διανύσεις? Ηρεμία. Ηρεμία. Είσαι ήρεμος? Ναι. Φέτος πιο ήρεμος? Δεν το βλέπεις? Όχι, από πέρσι είμαι πολύ ήρεμος. Ηρεμία. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Υπάρχει μια πολύ ωραία βάση για να μπορέσεις να φτιάξεις πράγματα. Γιατί στον πανικό, τσαπατσουλιές, λάθη, δεν χρειάζεται. Ηρεμία. Με μια πολύ ωραία ηρεμία, αυτό. Δηλαδή, βάζεις λίγο τις βάσεις και μετά αρχίζεις και ανεβάζεις ορόφους. Κλείνοντας, θέλω να προκαλέσεις τον Γιώργο Λιάγκα να κάνει κάτι. Τον προκαλώ, τον Γιώργο Λιάγκα, να βγει στην εκπομπή του με μαγιό. Ευχαριστώ. Σκαλά.